Τα μη βγει δεξιά κλπ. Και επειδή είναι διορισμένοι στο δημόσιο τα παιδιά τους και σου λέει φοβόνται μήπως χάσουν τις δουλειές τους αν βγει δεξιά. Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ έχουν πιστεύω τους, τα πιστεύω του Βασίλη Λεβέντη. Και βρίσκονται, ο κάθε ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια τρικυμία. Σου λέει τα σφαίροντά μου είναι με το ΠΑΣΟΚ, οι απόψεις μου είναι με το Λεβέντη. Έχει ένα δίλημα ψυχικό κάθε ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά εμείς αυτά που λέμε δεν τα λέμε επειδή μας συμφέρουν να πάρουμε ψήφους από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν είμαι τσοβόλας να πάρω ψήφους, να λειτουργώ ως καμικάζι και ως σαμποτέρ. Εμείς από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ πρόδωσε και ταυτίστηκε με τη δεξιά, καλούμε αυτό τον κόσμο του παλαιού κέντρου, να ξαναφτιάξουμε την παράταξη του κέντρου. Να ξαναδεί η Ελλάδα δημοκρατικές απόψεις, δημοκρατικές θέσεις. Και τι σας είπα, δεν είμαστε αντίθετοι με το να ταυτιστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους Αμερικάνους. Αλλά η Ελλάδα έπρεπε να έχει τη γενναιότητα και την αξιοπρέπεια να θέτει και το θέμα της αλλαγής πολιτικών για να σταματήσει η τρομοκρατία. Όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι θαυραγή. Είμαστε το τελευταίο βαγόνι. Αν ήμασταν μια χώρα με απόψεις, θα είχαμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια συμμαχία αξιοσέβαστη. Γιατί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κορυφαία ζητήματα όπως της Ιουγκοσλαβίας ούτε μία ανακοίνωση δεν είχε βγάλει, τα ενθυμίστε. Απλά παρακολουθούν και υποτάσσονται εις όσα διατάζουν οι Αμερικανοί. Λέει η Ελλάδα είναι μικρή μεν χώρα, αλλά έχει αξιοπρέπεια, έχει απόψεις και θα μπορούσε αυτές τις απόψεις να τις φέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γίνουν απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαι σίγουρος ότι με δυναμισμό, με ψυχή μπορούσαμε να το κάνουμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι και αυτή ένα βαγόνι που το σέρνει η ατμομηχανή της Αμερικής, αλλά να έχει και αυτή τη δική της ατμομηχανή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, πιστεύουμε σε μια Ευρώπη και σε έναν ελεύθερο κόσμο που λειτουργούν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου και όχι οι νόμοι της ζούγκλας. Στη θάλασσα, στους ωκεανούς υπάρχει ο κανόνας ότι το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Στις συμμαχίες και στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στη διεθνή νομιμότητα υπάρχει το ήθος και η δικαιοσύνη. Αυτά πρέπει να βασιλεύουν. Αλλά ο Σιμίτης αρκείται στο να λέει ζήτω οι Αμερικανοί και νομίζει ότι έτσι γίνεται αρεστός. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Απολίσια, να μας πείτε πώς... κάτι ανοησίστε. Κύριος Γιώργος από Περιστέρη, να μην λέτε μόνο για τη Θεσσαλονίκη, να λέτε και για την Αθήνα. Εντάξει, τώρα για πάνω, αν λέμε σήμερα, λόγω της ομιλίας του Καραμαλίκη. Βασίλης από Χολαργό, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα Γκαλμπρέιτζ, αυτοί έκαναν το χτύπημα στην Αμερική. Τώρα, εντάξει, ξέρεις εσύ, ήσουν εκεί και κάποιος λέει ποιοι κάνανε το χτύπημα στην Αμερική. Φαίνεται ότι αυτός το έκανε, ήταν μέσα στους τρομοκράτες. Μερικοί μιλάνε με... σαν να είναι οι δήμονες. Κύριος Γιάννης από Αργυρούπολη, σας έστειλα ένα φάξ ήδη κύριε Πρόεδρε. Έχω στα χέρια μου δημοσιοποιημένη επιστολή ενός εκ των καταδικαστέντων για το ναυάγιο του Δίστος. Αναφέρει μεταξύ άλλων, βρέθηκα κατηγορούμενο στην υπόθεση του ναυαγίου. Λοιπόν, λέει μάλιστα ο κύριος, πράγματι με την ιδιότητά μου αυτή βρέθηκα κατηγορούμενος στην υπόθεση του ναυαγίου του Δίστος και το τριμελές πλημμυλιοδικείο Πειραιά αποφάσισε την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των εκπροσώπων των εμπλεκομένων εταιριών. Απόφαση για την οποία έχει ήδη ασκηθεί έφεση. Λοιπόν, το φαινόμενο αυτό της εμπλοκής σε δικαστικές διαμάχες προσώπων τα οποία συμμετέχουν στην πολιτική ή την οικονομική ζωή δεν είναι σπάνιο. Εξυπηρετεί, κύριε Πρόεδρε, πολιτικές σκοπιμότητες η απόφαση του τριμελούς για τους 20 ανθρώπους που χάθηκαν. Με το φάξ. Όπως γνωρίζετε, πριν αναλάβω διευθύνων σύμβουλος στην αγροτική, ασφαλιστική και την αγροτική ζωής και κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Γενικού Διευθυντή της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΑΣΤΙΡ, ποιος το υπογράφει, Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου. Ναι, διετέλεσα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Νεογνώμονα από το 1994 μέχρι το 1997, θέση η οποία δεν έχει εκτελεστικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.
Με την ιδιότητα μου αυτή βρέθηκα κατηγορούμενο στην υπόθεση του Δίστος και το τριμελές πλημμυροδικείο αποφάσισε την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των εκπροσώπων των εμπλεκομένων εταιριών. Το φαινόμενο αυτό της εμπλοκής σε δικαστικές διαμάχες προσώπων, τα οποία συμμετέχουν στην πολιτική και την οικονομική ζωή, δεν είναι σπάνιο. Για τους λόγους αυτούς και εν προκειμένου, η δικαστική εμπλοκή μου σε ένα θέμα για το οποίο ούτε μία σχέση έχει με τη λειτουργία των ασφαλιστικών εταιριών, δεν θα αποτελέσει τροχοπέδι στην απρόσκοπτη αναπτυξιακή μας πορεία. Φαίνεται κατεδίκασαν κάποιον της αγροτικής ασφαλιστικής. Ναι, αλλά και εσείς οι ασφαλιστικές εταιρείες, όταν ασφαλίζετε καράβια τα οποία είναι κινητά φέρετρα, και εσείς δεν πρέπει να έχετε κάποιες επιφυλάξεις, να κάνετε κάποιους ελέγχους? Δηλαδή, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες είχαν κρίνει ως ασφαλές ένα πλοίο, δεν είναι και αυτές συνυπεύθυνες στα θύματα, αφού με το συμβόλαιο που εξέδωσαν είναι σαν να θεωρούσαν το πλοίο καθόλου ασφαλές, ενώ το πλοίο ήταν φέρετρο? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω τώρα προχείρως να ούτε έχω προσωπικά με κανέναν από εσάς. Εγώ δεν έχω προσωπικά, πάντως η δικαιοσύνη για να κάνει κάτι, κάτι θα ξέρει. Λοιπόν, η κυρία Δέσποινα, κυρίες και κύριοι, από περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Λεβέντη, τα όσα είπατε για τη Θεσσαλονίκη είναι αληθινά. Κάποιοι στενοχωριούνται γιατί είναι κομματόσκυλα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και προσδοκούν σε ωφέλειες. Εμείς, ο απλός λαός της Θεσσαλονίκης, που δεν περιμένουμε καμία ωφέλεια, και όσες υποσχέσεις μας έδωσαν είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στη Νέα Δημοκρατία βγήκανε απατεωνίστικες, εμείς θα στηρίξουμε τον Βασίλη Λεβέντη. Είναι πράγματι αχούρη η Θεσσαλονίκη. Για να βαδίσεις 2 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό σου θέλεις 1 ώρα. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη δεν είναι οι φωτογραφίες του Λευκού Πύργου. Είναι η ζωή των φτωχών ανθρώπων και τη ζούμε στο πετσί μας στις πιο αντίξωες και σκληρές συνθήκες. Ας σταματήσουν κάποιοι συμπολίτες μας να είναι υποκριτές και να χειροκροτούν καραμαλίδες και σημίτιδες. Κυρίες και κύριοι, να που έρχονται και οι αποκαλύψεις. Καταρχάς, ο Καραμαλής αυτός που είχε, που εκεί που τον χειροκροτούσαν, ήταν όλοι οι ίδιοι. Ο Βουλγαράκης, ο Μημαράκης, ο Έβερτο. Τι δουλειά είχαν όλοι αυτοί εκεί στη Θεσσαλονίκη? Απαντήστε μου. Πληρώνει ο ελληνικός λαός, δηλαδή, για να μεταφέρεται ο θίασος στη Θεσσαλονίκη να χειροκροτεί? Το ίδιο έγινε βέβαια και επί Σιμίτη. Πήγε ο Καραμαλής στη Θεσσαλονίκη να πάει με 2-3 ανθρώπους και να πω, αυτός είχε τους 100 τόσους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με τις γυναίκες τους, με τους αυτοφυλακές τους, με τους φίλους τους, τους είχε όλους εκεί. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στα πόδια τους. Εδώ ο Γιώργος Παπανδρέου μίλαγε στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, σε 1 εκατομμύριο κόσμο. Και ανέβαινε ο καημένος μόνος του, αυτός και κάνα 2 φίλοι του. Ήταν ο άνθρωπος με προσωπικότητα, πίστευε στον εαυτό του, αγαπούσε τη Θεσσαλονίκη αληθινά. Αν είναι δηλαδή να ανέβει ο Λεβέντης και να κουβαλάω 1000 άτομα από την Αθήνα για να με χειροκροτήσουνε, φοβούμενος μήπως στη Θεσσαλονίκη με αχουγιάξουνε, αυτό δεν είναι κόμμα, ούτε αυτοπεποίθηση, ούτε... Σας λέω, οι ίδιες μούρες δεν ήταν. Εγώ διέκρινα όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκεί παρόντες. Την τουαλέτα της κυρίας Παζαΐτη. Τι μας νοιάζει εμάς για αυτά? Εμάς μας νοιάζει 40.000 του αγρότη η σύνταξη, πώς θα γίνουν 160.000. Μας νοιάζει ο ανάπηρος που παίρνει 42.000 το μήνα, πώς θα καταφέρει να πάρει 160.000. Και για να γίνει αυτό πρέπει κάποιοι που παίρνουν πλούσιες συντάξεις να δουν τις συντάξεις τους να μειώνονται. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Οι στρατηγοί που παίρνουν 700.000 θα πάρουν 400.380. Οι δικαστικοί που παίρνουν 1.200.000 σύνταξη το μήνα θα πάρουν 350.000. Οι βουλευτές που παίρνουν 1.400.000 θα πάρουν 300.000. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που παίρνει 2,5 εκατομμύρια σύνταξη θα πάρει και αυτός 400.000. Θα γίνει νοικοκύρεμα. Δεν είμαστε η χώρα των πλουσίων και των ηλιθίων. Νομίζω ότι ήρθε πια η ώρα για την επανάσταση των αδυνάτων.
Δεν είναι πια ηλίθιος ο κόσμος να παίρνει 40.000 και άλλοι να παίρνουν 1.400.000 σύνταξη και να τους χειροκροτάμε. Πάει πολύ πια. Πάει πολύ. Αν αγαπάνε, αν όλοι αυτοί ο Εύερτ και οι διάφοροι και αγαπάνε την Ελλάδα, να δεχθούν να παίρνουν μισθό μόνο 300.000. Πού να αγαπάει. Αυτοί μισούν την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Μισούν. Αυτοί πήραν 27 εκατομμύρια αναδρομικά πρόπερτσι. Και πάτε και τους ψηφίζετε. Εγώ δεν στενοχωριέμαι που δεν ψηφίζετε Ένωση Κεντρών. Ξέρετε γιατί στενοχωριέμαι. Που κάνετε κακό του κεφαλιού σας με αυτά που κάνετε. Υποθηκεύετε το μέλλον των παιδιών σας. Τα ίδια τα παιδιά σας αύριο θα σας γυρέψουν το λόγο για τη συμπεριφορά σας. Γι' αυτό στενοχωριέμαι. Λέει ο Κύριος, είδατε τι έργα μας απαρίθμησε. Το γήπεδο, το... Αυτά είναι τα έργα. Η Θεσσαλονίκη και η κάθε πόλη της Ελλάδας χρειάζεται υποδομή. Χρειάζεται υποδομή. Η Θεσσαλονίκη καταρχάς δεν έχει δίκτυο ίδρυψης. Το ξέρετε, δεν έχει δίκτυο ίδρυψης. Το ξέρετε αυτό. Ότι είναι ελλιπές το δίκτυο ίδρυψης. Δεν έχει νερό, δηλαδή, η Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αλλά φοβάμαι ότι κάποιοι δεν αγαπάνε την πατρίδα τους με τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, από την όμορφη Καλαμάτα, η κυρία Αφροδίτη, περιοχή Μεσσίνης, Μεσσίνης Καλαμών. Κύριε Λεβέντη, ξέρω ότι έχετε γεννηθεί στη Μεσσίνη και είστε πατριώτης μας. Λίγο καιρό βλέπουμε τώρα το Extra Channel και έχουμε πραγματικά θαυμάσει τη συγκρότηση και την εντιμότητά σας. Είμαστε στο πλευρό σας. Αν ο κόσμος μέχρι τώρα ψηφίζει εδώ στη Μεσσηνία, Πασό και Νέα Δημοκρατία, είναι γιατί δεν ξέρουν τίποτα άλλο. Και εγώ μία άλλη φορά σας άκουσα στην Αθήνα προετών. Εδώ στην επαρχία η ενημέρωσή μας είναι πολύ μικρή. Να λοιπόν πως κυβερνούν την Ελλάδα με το ζόρι, με τη βία, κυβερνούν την Ελλάδα. Κύριοι Λαμπράκηδες και κύριοι Βαρδινογιάννηδες και λοιποί που έχουν τα κανάλια εμποδίζουν τον ελληνικό λαό να ενημερωθεί για να διαιωνίζονται στην εξουσία κάποιοι άχρηστοι. Θα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά. Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα, κυρίες και κύριοι, από την περιοχή των Αθηνών. Αμπελόκηποι Αθηνών. Κύριε Λεβέντη μου, εγώ είμαι ο παδός του Πασόκ και μέχρι τώρα δεν σας είχα ψηφίσει και ήξερα ελάχιστα από εσάς και όσα ήξερα ήτανε και αρνητικά, ήτανε δυσφήμιση για σας. Τώρα στρέφομαι σε κάποιες συντροφιές δικές μου και ρωτώ, αυτά που λέει ο κύριος Λεβέντης είναι σωστά, γιατί εσείς τα κατηγορούσατε? Και μου λένε κάτι ανοησίες, δεν ξέρουν καλά, δεν έχουν κάτσει καν να σας ακούσουν. Σας κατηγορούν χωρίς να σας ξέρουν. Εγώ τους λέω ότι όποιος κατηγορεί κάποιον χωρίς να τον γνωρίζει, είναι βλάκας ο ίδιος. Σε ευχαριστώ τη φίλη μας. Είναι γεγονός ότι πολλοί μέχρι τώρα είχατε και πολλές. Είχατε πέσει θύματα μιας πολύ σκληρής προπαγάνδας που είχε γίνει εναντίον μου ένας διασυρμός ατέλειωτος. Ο Λεβέντης έτσι, ο Λεβέντης αλλιώς, 1002 και για το κανάλι 1002 όλα. Διότι θεωρούν κάποιοι ότι όταν ένας δεν έχει ακούσει το Λεβέντη και ακούει δυσμενή σχόλια, βεβαίως δεν θα ψηφίσει, δεν θα ασχοληθεί. Θα πει, άντε, αυτός είναι ένας. Και βεβαίως πέτυχε ως τώρα ο πόλεμος, πέτυχε ως τώρα ο πόλεμος που μας γινόταν και ο λαός δεν ψήφισε. Όμως αυτή η κυρία τώρα διαπιστώνει ότι όλοι αυτοί που μας κατηγορούσαν ήταν εγκάθετοι, ξέρω εγώ, ή κάποιου κόμματος μανδαρίνη και απλά θέλανε να εμποδίσουν την κυρία να μας παρακολουθήσει.
Ξέρω το βρώμικο πόλεμο που γίνεται, ξέρω σε όλα τις διαδόσεις και τα πάντα. Εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Θα μείνουμε πιστοί μέχρι τέλους στο να ξαναγεννηθεί ο κεντρός χώρος. Θα συνεχίσουμε με εντιμότητα και με μετριοπάθεια να ασκούμε κριτική προς όλους. Σας εξήγησα ότι η κριτική που έκανα ή στο Σιμίτη, ή στον Καραμαλή, ή στο Φλωράκι, σε όλους, δεν είναι κριτική προς τους οπαδούς. Οι οπαδοί πρέπει να τα ακούτε, να ενημερώνεστε και πάρτε όποια απόφαση θέλετε. Θέλετε να τους ξαναψηφίσετε, ξαναψηφίστε τους. Θα έχετε όμως και την ευθύνη ακέραιη. Αφήστε με να πω τις απόψεις μου στον κόσμο. Είναι ένα δημοκρατικό δικαίωμα. Αφήστε με. Και λέω, η ΕΡΤ σήμερα, την οποία πληρώνουμε όλοι με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Γιατί να είναι λιβανιστήρι του κυρίου Σιμίτη η ΕΡΤ? Γιατί να πληρώνονται 4.000 άνθρωποι με σκοπό να εξυμνούν τον κύριο Σιμίτη? Είναι δείγμα δημοκρατίας αυτό? Είναι δείγμα δημοκρατίας που ο ελεύθερος τύπος δεν έχει έρθει να πάρει μια συνέντευξη από τον Βασίλη Λεβέντη? Λένε, κατηγορούν τον Πασόκ. Γιατί δεν δίνουν φωνή σε όλους? Γιατί δεν δίνουν? Η Ένωση Κεντρών συμμετέσχε. Δύο κόμματα εκτός Βουλής συμμετείχαν με πλήρη συνδυασμού. Η Ένωση Κεντρών και ο Τσοβόλας. Δύο κόμματα είχαν 320 υποψηφίους. Τα άλλα κόμματα μπορεί να συμμετέσχαν, αλλά με ασήμαντο αριθμό υποψηφίων για το Θεαθήνε συνήθως. Δύο κόμματα είχαν ολοκληρωμένους συνδυασμούς τον Απρίλιο του 2000. Που και είναι σήμερα εκτός Βουλής. Ο Τσοβόλας και ο Βασίλης ο Λεβέντης. Δηλαδή, εάν ακούγονταν οι απόψεις και οι θέσεις ενός κόμματος ολοκληρωμένου σε όλη τη χώρα, θα ήταν κακό για τη δημοκρατία? Όχι βέβαια, απλά θα αποτελούσε κίνδυνο για κάποιους που θέλουν με το ζόρι να παίρνουν την ψήφο του κόσμου. Με το ζόρι και κάτω από καθεστώς άγνοιας και απερισκεψίας να πηγαίνουν το λαό στην κάλπη να τους ψηφίζει για να διονύζουν την παρουσία τους στην εξουσία. Λοιπόν, θα δώσουμε τη μάχη για δημοκρατία. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε ψήφωστε τίποτα. Ζούμε σε μια ζούγκλα, σε ένα χούρι και αγωνιζόμαστε να μπει τάξη σε αυτή τη χώρα. Και θα είμαστε αμετακίνητοι μέχρι τέλους στο να μπει τάξη. Με όποιους χρειαστεί θα συγκρουστούμε. Σύμμαχό μας σε αυτό τον τεράστιο αγώνα θα έχουμε το δημοκρατικό λαό, ο οποίος ό,τι και αν έχει ψηφίσει, στο βάθος της καρδιάς του θέλει μια χώρα σωστή και δημοκρατική. Δεν θα παραιτηθούμε λοιπόν από αυτόν τον αγώνα ποτέ. Γιατί αυτός ο αγώνας δεν γίνεται για να ανεβούμε, για να κερδίσουμε, για να πάρουμε οφίτσια, να γίνουμε βουλευτές, υπουργοί, να παίρνουμε συντάξεις. Δεν γίνεται γι' αυτό. Αυτός ο αγώνας γίνεται για μια νέα Ελλάδα, κοινωνικά δίκαιη και εθνικά περήφανη. Και η ανάγκη επιστροφής της Ελλάδος στον χώρο του κέντρου είναι μια αγάπη επιστροφής, είναι μια ανάγκη επιστροφής στις αξίες. Είναι η αντιμετώπιση του αδιεξόδου. Από την ώρα που έλειψαν από τη Βουλή κεντρώοι βουλευτές, από εκείνη την ώρα άρχισαν τα σκάνδαλα, οι κλεψές, οι απατεωνιές, τα διαπλεκόμενα και οι προδοσίες. Ο Γιώργος Παπανδρέου βάρεσε και μια γροθιά στον πρόεδρο Τζόνσον. Ο Γιώργος Παπανδρέου έστειλε μεραρχία στην Κύπρο γιατί ήξερε ότι αργά ή γρήγορα οι Τούρκοι θα κάνουν απόβαση. Έκανε και πέντε πράγματα. Οι άλλοι από το 65 και μετά, πέστε μου τι κάνανε. Όλο προδοσίες, δικτατορίες και μετά τη μεταπολίτευση ελπίσαμε ότι η δικτατορία θα γινόταν μάθημα. Δυστυχώς όμως δεν έγινε μάθημα. Δεν έγινε μάθημα. Και οι πολιτικοί συνέχισαν με ελαττώματα, με έρηδες, με έλλειψη διάθεσης συνεργασίας, με πείσμα, με φανατισμούς, με προσωπικά κριτήρια και δημιούργησαν αυτό το σάπιο πολιτικό σκηνικό που όλοι καταδικάζουμε και κανείς δεν ξέρει πώς θα βγούμε από αυτό. Λοιπόν, η προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή ο Βασίλης ο Λεβέντης είναι μια προσπάθεια που δεν αποβλέπει στην ψήφο, στα οφίτσια, αποβλέπει σε μια κοινωνική επανάσταση με ιδέες, με μυαλό που πρέπει να κάνουμε όλοι. Και έχουμε χρέος εμείς σαν Έλληνες. Δεν είναι λυπηρή η κατάσταση του Σιμίτη που λέει ταυτιζόμεθα με όλα με τους Αμερικάνους τη στιγμή που όλος ο λαός έχει άλλες απόψεις? Δεν είναι λυπηρό θέαμα ενός πρωθυπουργού που κοιτάζει πίσω από δηλώσεις να κρύψει τα αληθινά συναισθήματα ενός τόσο υπέροχου λαού όπως ο ελληνικός?
Δεν είναι ικτρό θέαμα Καραμαλής και Σιμίτης να λένε πρέπει να ταυτιστούμε με τους Αμερικανούς και να μην έχουν το θάρρος να πούν ότι πρέπει να εξετάσουν και οι Αμερικάνοι και όσοι παίρνουν τις αποφάσεις στην Ιφίλιο και η Ισχυρή και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσουν μήπως με τις αδικίες τους, με τις τάσεις τους εκτρέφουν και αναγεννούν το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Εμένα με, και σαν απλό άνθρωπο με εντυπωσιάζει πολύ αυτό που λένε οι Ισλαμιστές τσιχάντ. Με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Ξέρετε τι θα πει τσιχάντ? Σημαίνει δίνω τον εαυτό μου για τις ιδέες μου. Πέστε μου έναν Έλληνα από την Ορεστιάδα μέχρι την Κρήτη ο οποίος να έχει το κουράγιο να μπει σε ένα αεροπλάνο και να το ρίξει. Πέστε μου έναν Έλληνα. Οι Έλληνες σέρνονται σαν σκουλίκια πίσω από τα γραφεία των βουλευτών για να πάρουν μια θεσούλα, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον χαίρομαι που αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια πίστη. Γιατί λείπει από την Ελλάδα η πίστη. Η πίστη έρχεται, αρχίζει και λείπει. Βασιλεύει το συμφέρον και η συναλλαγή. Λείπει η πίστη. Αυτή την πίστη, αυτό το χαμένο όνειρο προσπαθεί να φέρει ξανά η Ένωση Κεντρών στη ζωή μας. Λοιπόν, δεν είναι ικτρό το θέαμα πρωθυπουργών που μέσα σε μια εικόνα σκοπιμότητας προσπαθούν να δείξουν ότι ο ελληνικός λαός είναι υπέρ των Αμερικανών. Δεν θα ωφελούσε πολύ περισσότερο τους Αμερικάνους και τον ελληνικό λαό περισσότερη ειλικρίνεια? Εμείς σαν Έλληνες, να το ξέρουν όλοι, είμαστε το θεμέλιο του ελεύθερου κόσμου και του δυτικού κόσμου οι Έλληνες. Και ο πολιτισμός μας και οι ιδέες μας και η πραγματικότητα. Είμαστε τα θεμέλια, ο φέρον οργανισμός του δυτικού οικοδομήματος. Όμως έχουμε τη γενναιότητα δίπλα στο συντασσόμεθα με τους Αμερικανούς να βάζουμε και τις ενστάσεις μας και τις επιφυλάξεις μας. Και επιτέλους, ο Ρήγας Φεραίος είχε πει καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Αν δηλαδή μας λένε ότι να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα γνώμης, αν δηλαδή με τέτοιες λογικές μας κλείνουν το στόμα και μας τάζουνε παραδείσους, λέμε όχι. Εμείς θέλουμε παραδείσους που θα φτιάξουμε οι ίδιοι. Η Ένωση Κεντρών πιστεύει στην Ενωμένη Ευρώπη, αλλά στην Ευρώπη με γνώμη, με δικαίωμα απόψεων. Στην Ευρώπη των κουφών και των κοφαλάλων, ούτε πίστεψα, ούτε θα δεχθώ να πιστέψω ποτέ. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε, γιατί έχουν μείνει πίσω τα τηλέφωνα. Παντελής από Κέρκυρα, συγχαρητήρια. Πώς γίνεται μετά από τόσες αλήθειες που είπατε για τον Καραμαλή να μπαίνει η διαφήμιση της βραδινής που ονομάζει τον Καραμαλή ηγέτη? Η Κέρκυρα είναι μαζί σας και σας περιμένει και θέλουμε να σας βάλουμε σε όλα τα σπίτια μας σαν έναν από εμάς. Γεώργιος από πλατεία Κολιάτσου. Είπατε ότι ο πατέρας σας είναι από τη Μεσσηνία. Από τη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Και εγώ έχω γεννηθεί στη Μεσσήνη, στο νησί Καλαμών που λέει. Μεσσήνη Μεσσηνίας. Δεν σας ψήφιζα μέχρι τώρα. Αν όμως μου πείτε από ποιο χωριό, θα σας ψηφίσω από εδώ και πέρα. Μα τι είναι αυτά τα... Δηλαδή, αν σας πω από ποιο χωριό θα με ψηφίσετε. Τι... Εγώ δεν θέλω να με ψηφίσετε σαν Μεσσήνιο. Η Θεσσαλονίκη έδωσε 3% στην Ένωση Κεντρών και η Αθήνα ούτε ένα. Και γι' αυτό είναι η Ένωση Κεντρών έξω από τη Βουλή. Δεν είμαι Θεσσαλονικιός, αλλά στη Θεσσαλονίκη βρήκα περισσότερη δημοκρατική ανταπόκριση. Λοιπόν, ούτε η συγγένεια αίματος μετράει, ούτε η εντοπιότητα μετράει. Μετράει η συγγένεια ιδεών, η συγγένεια οραμάτων. Αυτό μετράει, αγαπητέ μου Μεσσήνιε. Και δεν θέλω να μας ψηφίσεις γιατί είμαστε Μεσσήνιοι, αλλά γιατί είμαστε δημοκράτες αληθινοί και καθαροί. Ναι. Έχει εδώ ένας κύριος Γιώργος ένα λεπτούλι ακόμη πριν το διάλειμμα. Κύριε Λεβέντη, πέρα από το γεγονός ότι μου είστε συμπαθέστατος, διαπιστώνω μια πολύ σωστή ορθολογιστική άποψη, ελαστική και σωστά πράτεται, αλλά δυστυχώς θα το έχετε καταλάβει σαν μεγαλύτερος που είστε, όπως και εγώ, ζούμε σε έναν κόσμο άδικου με κύριους μοχλούς,
ιστορία επαναλαμβάνεται από τις αρχές της αυτοκρατορίας στην Αμερική, όπου όλα τα κακά και η τετραέτεια της καταστροφής όλου του κόσμου είναι αυτή, κατά την προσωπική μου γνώμη. Ποιοι είναι λοιπόν οι πραγματικοί τρομοκράτες που όπλησαν τα χέρια των τρομοκρατών να κάνουν αυτό το χτύπημα στην Αμερική? Φυσικά τάσομαι κατά της τρομοκρατίας, αλλά ειλικρινά δεν αισθάνθηκα τίποτε μετά το χτύπημα, παρότι είμαι ένας νέος, ευαίσθητος και συναισθηματικός άνθρωπος, και αυτό γιατί κάποια στιγμή οι Αμερικανοί θα έπρεπε να καταλάβουν ότι η ζωή ενός Αμερικανού δεν πρέπει να αξιομειώνεται με 10.000 νεκρούς Αφρικανούς κλπ. Και κάτι τελευταίο. Οι Αμερικάνοι είναι πολύ έξυπνοι στο χειρισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εδώ πριν πέσει το αεροπλάνο είχαν βάλει τη φωτογραφία του Μπιν Λάντεν. Γιατί ο Μπιν Λάντεν, να μην το παραδεχθεί, θα ήταν τιμή για αυτόν, φοβότανε. Στεναχωριέμαι, γιατί για άλλη μια φορά η Ευρώπη αποδείχθηκε ρόμπα. Ωραία έκφραση. Τέλος πάντων. Θέλει να πει, έχει κάποιες ενστάσεις ο κύριος για όλα αυτά. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα και θα σχολιάσουμε και στη συνέχεια. Διάλειμμα λίγης ώρας, κανείς να μην λείψει. Κάθε Σάββατο, 10 η ώρα το βράδυ, ζωντανός ο πολιτικός μαραθώνιος και διαρκεί επί τετράωρων. Έτσι, είμαστε στο μέσον της διαδικασίας. Έχουμε 2 ώρες ακόμη εκπομπή. Κανείς, ζωντανή εκπομπή, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, διάλειμμα λίγης ώρας και επιστρέφουμε.